Έχουμε κοντά μα στο στούντιο τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, τον κύριο Χρήστο Κατσότη, στον νότιο τομέα τη Αθήνα. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα. Άκουσα και στο βίντεο που προηγήθηκε τον εισηγητή του κόμματο, τον κύριο Παναστάση, που λέει Καμία εμπλοκή τη Ελλάδα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα συνήθω με παρησία παίρνει θέση στα δύσκολα, είτε συμφωνεί κανένα μαζί του, είτε διαφωνεί. Ε, τώρα, γιατί να μην πάρουμε θέση ε, κατά του επιτιθέμενου. Έχουμε πάρει, σαφή πράξος, θέση. Λοιπόν. Έχουμε πάρει σαφή θέση κατά του επιτιθέμενου και σαν ΚΕΠΑ. Και καναμική συγκέντρωση, διαδήλωση έξω από την πρεσβεία τη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμω, εμεί βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που λέμε ότι πέρα από την εισβολή τη Ρωσία, που είναι καταδικαστέα και πρέπει να σταματήσει, είναι απέτηση του λαού μα ενάντια στον πόλεμο και την εισβολή. Ταυτόχρονα λέμε ότι αυτή η εμπλοκή τη χώρα μα δεν έχει καμία σχέση με την ελευθερία του λαού της Ουκρανίας, αλλά ούτε της Ελλάδας, αλλά ε, έχει, ε, είναι στοχευμένη και υπηρετεί τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, να το πω έτσι, στην περιοχή, που χρόνια τώρα, αν θέλετε, σχεδιάζει τον αποκλεισμό της Ρωσίας, την περικύκλωσή της, γι' αυτό και είχε κάνει την επέμβαση τότε με το πραξικόπημα το 2014, το 2014 στην Ουκρανία, όπου καθαρέθηκε ο εκλεγμένος πρόεδρος και εκεί ε, ενίσχυσαν, αν θέλετε, αυτές τις φασιστικές, ακροδεξιές ναζιστικές δυνάμεις, το Τάγμα Αζόφ και όλη αυτή την ομάδα, να το πω έτσι, όπου ε, υπηρετεί αυτή η ομάδα του σχεδιασμούς, να το πω έτσι, των Ευρωατλαντικών στην περιοχή, γιατί είναι πολύ ο πλούτος που υπάρχει στην Ουκρανία και γι' αυτό γίνεται ο πόλεμο. Δεν γίνεται για την ωραία Ελένη. Γίνεται λοιπόν για να ελέγξουν τι πηγέ πλούτου, τα ενεργειακά αποθέματα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Γίνεται λοιπόν γιατί. Να αποκόψει την Ουκρανία και από τη θάλασσα. Και να γίνεται αυτή η εισβολή από τη μεν Ρωσία για να υπηρετηθούν τα δικά τη συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που είναι στη Ρωσία, από την πλευρά βέβαια των ευρωατλαντικών συμμάχων για να μπορέσουν να διευρύνουν την επιρροή του τα μονοπόλια τα οποία είναι είτε Αμερικάνικα, είτε Γερμανικά, είτε Γαλλικά. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση εμπειρινιστικών πόλων στην περιοχή και δεν μπορεί αυτό να μην το βλέπουμε ε, σαν μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτή είναι η αιτία. Ο ρώσικος λαός με τον λαό της Ουκρανίας ζούσαν αρμονικά για δεκαετίες όταν... Ε, υπήρχε ο σοσιαλισμό και αν θέλετε απολάμβαναν την ευημερία μέσα από την ανάπτυξη και βέβαια την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Η ανάπτυξη ήταν τεράστια όπως είναι γνωστό και η Ουκρανία είναι σήμερα αυτή που είναι εξαιτία όλης αυτής της προσπάθειας επί σοσιαλισμού. Ζούσαν αρμονικά. Δεν υπήρχε τίποτα να μοιράσουν. Ε, και σήμερα το λένε. Μα θα δείτε ξέρω εγώ βίντεο, ε, θα δείτε τον κόσμο να απορρεί γιατί υπάρχει αυτή η έκθρα και γιατί το σκοτώνουν σήμερα λοιπόν, οι Ρώσοι. Όταν λες Ουκρανία, λες Ρωσία. Αυτό έχετε στο μυαλό σου. Άρα λοιπόν, εδώ, τι δουλειά έχει η Ελλάδα να στείλει πολεμικά πολεμοφόδια, τουφέκια, πυροποχικά, διάφορα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη υπάρχουν και να ε, ενισχύει, να εξοπλίζει αυτές τις φασιστικές δυνάμεις που αν θέλετε απειλούν τη ζωή των ομογενών μα στη Μαριούπολη και στο Κύβο και αλλού. Το λένε οι ίδιοι οι ομογενεί. Πώ θα δηλώνουν. βοηθήσουμε όμω έμπρακτα του ομογενεί μα εκεί. Έμπρακτα ο λαό με την αυτοτελή δράση του θα το λύσει. Δεν θα το λύσουν ε, με, τα, με, με τον πόλεμο. Ο πόλεμο, να ξέρετε, η αστική τάξη στην Ουκρανία την κοπάρυσε. Έφυγε. Όπω κάνουν συνήθω οι αστεί από κάθε πόλεμο για να γλιτώσουν. Και θα ξαναγυρίσουν πίσω όταν θα ηρεμήσει η κατάσταση με την Α ή την Β τροπή, πάλι αυτή θα είναι εκεί, και πάλι θα ξουσιάζει η αστιτάξη. Ο λαό την πληρώνει. Άρα λοιπόν ο λαό τη χώρα μα θα πρέπει να αντιδράσει, να συγκρουστεί και να απαιτήσει καμία εμπλοκή τη χώρα μα ενάντια στον πυραλιστικό πόλεμο να σκλείσουν οι βάσει. Γιατί εδώ από την Αλεξανδρούπολη, όπου δόθηκαν οι βάσει έγινε επί, τον... επί ΣΥΡΙΖΑ βέβαια αυτό και δεν μπορεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή είναι η δική της αν θέλετε αυτή η Ελληνοαμερικανική συμφωνία για την επέκταση των βάσεων Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο και αλλού και από εκεί φεύγουν οι δυνάμεις και εφορμούν προς την ε, Ουκρανία ετοιμάζονται δηλαδή αυτό το μακελιό να το πω έτσι του λαού εκεί είναι τα πράγματα έκριθμα δεν αποκλείεται μια γενικότερη ανάφληξη. Είδαμε πω Ήδη... και σήμα κινδύνου ω ΚΚΕ και για την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών προ την Ουκρανία. Ε, Βεβαίω και το είπε και ο Γενικό Γραμματέα προχθέ στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων ότι πέρα από τα, πολεμικά, τα πολεμοφόδια, τα τουφέκια κτλ. ετοιμάζεται και στρατιωτική επιχείρηση με υλικό, δηλαδή έμψυχο υλικό τη χώρα μα. Ε, προ την Ουκρανία. Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό, είναι πρόκληση απέναντι στο λαό μα, δηλαδή, ο οποίο έχει φιλινικά αισθήματα και δεν μπορεί να, εμεί να είμαστε μια πολεμική δύναμη. Μια δύναμη που κάνει τον πόλεμο στην περιοχή. είναι, είναι απαράδεκτο. Ο, ο αντίλογο είναι ότι δεν κάναμε κάτι παραπάνω από ό,τι έκαναν και οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ήμασταν εμεί μόνο. 15 χώρε έχουν στείλει στρατιωτικό υλικό προς την Ουκρανία. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση των μονοπωλιακών και πολυεθνικών ομίλων. Αυτούς υπηρετεί, είναι ο συλλογικός τους εκφραστής και σήμερα με αυτές τις αποφάσεις που παίρνει στόχο έχει να διευρύνει την επιρροή και την κυριαρχία των μονοπωλιακών του ομήλων στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει μέσα από όλη αυτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ ...στην περικύκλωση της Ρωσίας, στον, ε, να θέλετε στον περιορισμό της και στη διεύρυνση της επιρροής του, του Αμερικάνικου ή του Γερμανικού ή του Γαλλικού κεφαλαίου στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τον λαό μας, πολύ ανησυχητική και βλέπετε ότι οι εξοπλισμοί πάνε και έρχονται, εκατόδες εκατομμύρια λέει η Γερμανία τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το κάνουν για την ειρήνη, το κάνουν για τον πόλεμο, το κάνουν για να μπορέσουν να αυξήσουν, αν θέλετε, την επιρροή τους και την κυριαρχία τους συνολικά και ο λαός, οι λαοί, αυτοτελώς θα πρέπει να δράσουν και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στην Ουκρανία και στη Ρωσία ενάντια στις αστικές τάξεις, γιατί αυτές κάνουν τον πόλεμο, δεν κάνουν τον πόλεμο οι λαοί. Η αστική τάξη της Ρωσίας. Εκεί, αυτή η αστική τάξη. Κάνει, ή, έχετε καμιά πληροφόρηση, γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια και με του Ρώσου, κάποιου Ρώσου ολιγάρχε που βλέπουν τώρα να χάνουν και τα, όποια προνόμια είχαν στην Ευρώπη ή στην Αμερική και αρχίζουν να. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Η αστική τάξη ποτέ δεν είναι ενιαία. Οι, α, τμήματά τη κάνουν άλλε επιλογέ. Άλλε πάνε, ξέρω εγώ, το, κάνουν συμμαχία με την, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι είναι με τη Ρωσία γιατί διευρύνει τι αγορέ του, σημασία έχει ότι σήμερα η πλειοψηφία τη αστυνομική τάξη είναι με τον πόλεμο. Αυτή τον κάνει. Και σκοτώνονται βέβαια ο λαό. Στον πόλεμο δεν είναι τα παιδιά του Αμπράμποβιτ, ή ξέρω εγώ δεν είναι τα παιδιά του Πούτιν ή των άλλων. Αυτά είναι αλλού. Δεν κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν τα παιδιά του ρώσικου λαού που κάνουν την εισβολή σε έναν αδερφό λαό. Σε έναν αδερφό λαό ο οποίο και αυτό, ο αδελφό λαό, δεν καταλαβαίνει γιατί δέχεται αυτή την επίθεση. Και γιατί δέχεται βέβαια την επίθεση, γιατί θέλει η Ρωσία να εκμεταλλευτεί την επίθεση. Περιμένετε κάτι πολίτες. από τη σημερινή συνάντηση, εκεί που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, στο σημείο αυτό του ξενοδοχείου. Κοιτάξτε, ο πόλεμο έχει πολλέ πλευρέ και διάφορε, να το πω έτσι. Προσπάθειε που γίνονται και με του βομβαρδισμού και με τη συζήτηση. Βέβαια, δεν ξέρω, δεν είμαι, να πω, δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να βγει κάτι. Εκεί υπάρχουν σχεδιασμοί, όπως βλέπετε, που επιμένει και ο ένας και ο άλλος. Είχαμε και τις αποφάσεις του ΟΕΕ, είχαμε και, αν θέλετε εδώ, τις δηλώσεις του Λαυρόφ για ε, την ναι, τον παγκόσμιο τα, τα πόλεμο. όσα είπε ο Λαυρόφ και περί πυρηνικών θεωρείται ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ ή πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μαύρες σκέψεις. Κοιτάξτε, όταν φτάνει η πρεπει να αρχισουμε να κανουμε μαυρε σκεψει εκεί, το ποιο ποιον, η, αστιαστα, η αστή τάξη πάντα έκανε του πολέμους, και τον πρώτο και τον δεύτερο, αλλά και άλλους τοπικούς πολέμους, ε, πολλούς. Ε, ζήσαμε για πολλά χρόνια, εξαιτία του σοσιαλισμού, μια ειρήνη. Η ανατροπή της λοιπόν ξαναμοιράζει τον κόσμο, ξαναχωρίζουν τα σύνορα. Και εδώ ε, θα αξιοποιήσουν τα πάντα, ό,τι πολεμικό, πολεμικό εξοπλισμό διαθέτουν, και είναι γνωστό ότι ένας πυρηνικός πόλεμος σημαίνει μια τεράστια καταστροφή του πλανήτη. Ε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, δηλαδή. Είναι αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν. Ούτε ο σενάριο δεν ξέρω λέτε, τι θα γίνει με τον τρίτο, αλλά το τέταρτο θα γίνει με το ξακεμεβέλι. Λοιπόν, εμείς, λοιπόν, απευχόμαστε και λέμε ότι οι λαοί μπορούν να σταματήσουν τον πόλεμο, του σχεδιασμούς. Όταν οι λαοί αποφασίσουν να μπουν εμπόδιο με τη μαζική του, την καθολική του συμμετοχή και δράση απέναντι σε αυτού που υπονομεύουν τη ζωή του, που κάνουν και τον οικονομικό πόλεμο απέναντί του, γιατί τώρα έχουμε ένα τεράστιο οικονομικό πόλεμο σε όλου του λαού, με την αύξηση τη τιμή του καυσίμου, έχουμε... τα ενέργεια, την ακρίβεια, δεν μπορεί ο λαό να ανασάνει. Δεν μπορεί να ανασάνει. Αυτό είναι συνέπειε του... και του πολέμου. Και του πολέμου, βέβαια, είναι αποτέλεσμα του ίδιου του καπιταλισμού τη μορφή οργάνωση οικονομία, του, ε, του, του, Θεού, του, του κέρδου. Γιατί αυτό είναι ο Θεό του καπιταλισμού, το κέρδο. Κέρδο και ανάγκε είναι έννοιε αντίθετε. Το κέρδο ήταν υπερτερεί, οι ανάγκε του λαού πάνε πίσω δυστυχώ. Και γι' αυτό λέμε ότι ο λαό πρέπει να συγκρουστεί για να μπορέσει να στηρίξει τη ζωή του, τα δικαιώματά του, την ασφάλειά του και να ζήσει σε έναν κόσμο ειρηνικό. Αλλά αυτό έχει προπόθεση. Προπόθεση για να γίνει ο κόσμο ελληνικό είναι να απαλλαγούμε από αυτού που θέλουν να κερδίζουν στην πλάτη του λαού από του εκμεταλλευτέ. Και εμεί λέμε ότι ο σοσιαλισμό είναι αυτό που μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη, είναι αυτό που μπορεί να εξαλείψει του πολέμου. Τώρα, να πάμε και λίγο και στα δικά μα και στην ακρίβεια. Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθε ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι στη σωστή κατεύθυνση, πιστεύετε. Και αν θα υπάρξουν και εδώ εκμεταλλευτέ που είπε ο κ. Κατσότη τη κατάσταση τώρα και θα δούμε τα... τι τιμέ που κανονικά θα έχουν μια αύξηση, αλλά μήπω θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Πάντα έχουμε, έχει πήρε ο ελληνικό λαό και από του μαυραγωρείτε στην κατοχή. Λοιπόν, πάντα εκμεταλλεύονται τέτοιε συνθήκε για να μπορέσουν να κερδίσουν στην ανάγκη του ίδιου του λαού μα. Και τώρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άκουγα σήμερα για μια εταιρεία ενέργεια η οποία Χρέωνε ε, δημοτικά τέλη ε, διπλάσια από ό,τι είναι. Και έκανε λέει μήνυση ο Δήμος της Αθήνας σε αυτή την, ε, την εταιρεία την ενεργειακή, που ξέρετε είναι αυτή που παίρνει δουλειά από τη ΔΕΗ και παρουσιάζεται ότι είναι πιο φτηνή ε, στους ε, καταναλωτές. Θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Όμως ωστόσο λέμε τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, που παίρνει είναι σαν να δίνει μια ασπιρίνη σε έναν καρκινοπαθή. Εμεί έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορεί σήμερα, σε αυτέ τι συνθήκε, να μην έχουμε μια κατάργηση του ΦΠΑ στα πλατιά ήδη κατανάλωση για το λαό μα, για να μπορεί να ανασάνει να, είναι, να μειωθούν οι τιμέ του. Δεν μπορεί τα τέλη καυσίμων. Δεν μπορεί να υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, η, η, το καύσιμο για παράδειγμα η βενζίνη 2 ευρώ και από τα 2 ευρώ το 1,30, το 1,40 πόσο είναι, να είναι φόρη. Ε, θέλει λοιπόν αυτά να ε, καταργηθούν, να μειωθούν. Εν πάση η η πρόταση αυτή που έχει γίνει ε, και έχει απορριφθεί ε, σημαίνει ότι ο λαός μας θα υποφέρει και δεν μπορεί να το πω έτσι με ασπιρίνες να τη βγάλει καθαρή. Σήμερα δεν μπορούν, αν θέλετε, στερούνται και βασικών αναγκών. Μιλάμε για τροφές. Έχουν πάρει τα ύψη. Το καλάθι τη νοικοκυριά είναι στον πάτο. Δεν γεμίζει ποτέ. Γιατί κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ οι τιμές ανεβαίνουν. ανεβαίνουν. Το, τα καύσιμα ε, έχουν ανέβει από 92 λεπτά που ήταν ε, ε, στην αρχή της ε, περίοδου, Πήγε το καύσιμο, το, 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 το πετρέλαιο, ένα 30. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια αύξηση αυτή και πόσο ο λαός σήμερα κρυώνει γιατί δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο. Δυστυχώ η ενεργειακή φτώχεια θα αυξηθεί. Ήδη πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να ανάψουν ούτε το ηλεκτρικό και αποτέλεσμα είναι αυτή τη πολιτική. Αυτή είναι η αιτία. Η πολιτική αυτή που έχει για θεό το κέρδος, όπως είπαμε, και όχι τις ανάγκες του ίδιου του λαού μας. Μάλιστα. Κύριε Κατσότη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στην προηγούμενη πρόκληση και για όσα μας είπατε.